Στο μεταξύ πάμε εμείς στον άνθρωπο που μπορεί να πάρει να είναι το παρατράγουδο των επόμενων εκλογών. Θυμίζουμε ήταν ο Λεβέντης, ήταν ο Καμένος ο Πάνος. Τώρα μπορεί να είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Υπάρχει ένα 3% έτσι κάπως ειδικών περιπτώσεων συμπολιτών οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να ψηφίσουν παρατράγουδα για τις εκλογές. Μπράβο, Κυριάκος ο Βελόπουλος, για τους 10 που δεν ξέρουν, δεν ένας που έσκασε τώρα στην πολιτική σκηνή, ήταν για καιρό, αρκετά χρονάκια, βουλευτής του Καρατζαφέρη του Λαός. Οπότε ξέρετε και ατιμασία του, τα τσικότα από που βγήκε. Μετά για να καταλάβετε. Κάτι φρικαλές τρας εκπομπές στην τηλεόραση για τις οποίες κατηγορήθηκε Πέτρο. Για πες μου. Συκοφαντήθηκε ότι τους. Τάχα μου ήταν ένας παπατζής, ναι, που έδινε χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Αν είναι δυνατόν, είπανε για τον άνθρωπο. Το συκοφαντησαν. Σοβαρός άνθρωπος, το συκοφαντήθηκε. Τα λέει ο ίδιος, να μην τα πω. Μπράβο. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Έλεγαν για τον Βελόπουλο ότι δίνει χειρόγραφες επιστολές του Ιησού τα ζώα. Τα ζώα. Συγγνώμη γιατί που παρεμβαίνω στον πρόεδρο, τον επόμενο, που θα μπει το κόμμα του στη Βουλή. Τα ζώα θέλει χτύπη μαχαίρι. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό. Σωστό. Απλώς τα ζώα! Θέλει έτσι. Θα λέγαμε ότι είναι ένας Λεβέντης του 21ου αιώνα. Και το 22ο, έτσι όπως πάμε, δυστυχώς. Ναι. Για να ακούσουμε αυτό που δεν έλεγε ποτέ ο Βελόπουλος, που 3% δηλώνουν ότι τον θέλουν στη Βουλή. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημώνης του Χριστού. Να τη, και εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Δηλαδή πήγε ταχυδρομείο, ας πούμε. Ναι, πήγε ταχυδρομείο και λέει τώρα από όπου έχει ουρά. Θα μπορούσε να την αποφύγει γιατί είναι Χριστός και να κάνει, αλλά κάθε σιγουρά γιατί είναι Κύριος και λέει αυτό το γράμμα θα το πάω, θα το στείλει στο φίλο μου το Μάνο. Σου ήρθε κάνα μεσένα, στο φίλο όχι, μου το Νότι. Δυστυχώς. Ναι. Έτσι θα έγινε. Δεν πάει να γίνει αλλιώς. Το μόνο που κάπως με κάνει να είμαι λίγο αισιόδοξος είναι ότι οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο δεν γνωρίζουν, κάποιοι από αυτούς δεν γνωρίζουν καν ανάγνωση. Οπότε δεν θα μπορούν να βρουν το ψηφοδέλτιό του. Ναι. Να μην πούμε το κόμμα του για να μην τους βοηθήσουμε. Όχι, ναι, να μην τους βοηθήσουμε όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοι και φίλοι που έχουν καλεσμένο συχνά πυκνά τον Βελόπουλο. Εμείς θα μην βοηθήσουμε, για να ναι, του κάνουν μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους από το να ψηφίσουν τέτοιους τύπους. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο.